Διαδικτυακά θα διεξάγονται οι εξετάσει από τις 7 Φεβρουαρίου στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώ και σε άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Το νομοσχέδιο αναφορικά με τη δημιουργία των μη κρατικών πανεπιστήμιων βρίσκει αντίθετους αρκετούς φοιτητές οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποίηση για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο παραμένει υποκατάληψη και αυτό είναι ο λόγο που σύμφωνα με τον Μπρίτανη Φώτη Μάρη οι εξετάσεις θα διεξάγονται ηλεκτρονικά. Σταθερή κατάσταση με τις κινητοποίησεις των φοιτητών. Έχουμε ενεργοποιήσει τη διαδικασία των διαδικτυακών εξετάσεων, οι οποίε ξεκινούν στι 7 Φεβρουαρίου για τι 5 Πολυτεχνικέ Σχολέ του Δημοκρατήριου, που εξακολουθούν να εκτελούν υποκατάληψη. Σχετικά με τη διασφάλιση του αδιάβλητου τη διαδικασία επιπλέον των μέτρων που είχαμε λάβει για την περίοδο του κορονοϊού, τα τμήματα πρόκειται να προσαρμόσουν τι εξετάσει στα νέα δεδομένα, λόγω έλευση τη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα συμβεί είτε με συνδυασμό γραπτών και προφορικών εξετάσεων, είτε με περιορισμό του χρόνου εξέταση ή με όποιο πιο άλλο τρόπο κρίνουν οι διδάσκοντε πρόσφορο. Στη συνέχεια τη συνέντευξη που παραχώρησε στο πρώτο θέμα.gr, ο πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη αναφέρθηκε στα μη κρατικά πανεπιστήμια, τονίζοντας πω το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν απειλείται από τίποτα. Το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο μετά από τόσες κρίσεις δεν απειλείται από τίποτε. Έχουμε αποκτήσει πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. Αρκεί να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες μας για να προχωρήσουμε. Δεν στέκομαι αρνητικά απέναντι στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε ανταγωνισμό θα ενεργοποιήσει περισσότερε δυνάμει στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Παράλληλα, όμω, πρέπει να γίνει σημαντική ενίσχυση στο προσωπικό και στον προπολογισμό των ΑΕΗ, αλλά και να ρυθμιστεί η λειτουργία των κολεγίων, τα οποία σήμερα υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Αναφορικά με του οικονομικού και κοινωνικού παραμέτρου, ο Φώτη Μάρι τόνισε πω πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα το πλαίσιο αδειοδότηση και λειτουργία αυτών από ακαδημαϊκής πλευράς θα πω αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Περιμένω να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας από την ΑΘΑΕ, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και ειδικότερα ο τρόπος εισαγωγή των φοιτητών, εκλογή των συναδέλφων, διάρκεια σπουδών. Θετικό θα είναι το ισοζύγιο μιλώντας με όρους οικονομικούς. Κοινωνικά αυτή είναι μια αναγκαία μεταρρύθμιση, πρέπει όμως να γίνει σωστά. Διαφορετικά μπαίνει ο άλλο στο αεροπλάνο και μέσα σε ένα δύο ώρο βρίσκεται στην Κύπρο, στην Πραντισλάβα, στη Φιλιππούπολη ή στη Σόφια.